Νους υγιής εν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι, και οι επιστημονικές έρευνες μέχρι σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά, επιβεβαιώνουν το ρητό μέχρι κεραίας. Στο μακρινό Βανκούβερ του Καναδά, η σωματική άσκηση προωθείται με κάθε τρόπο και οι πολίτες είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη λογική, που για τους επιστήμονες της υγείας είναι απαραίτητη. Οι ίδιοι άλλωστε με κάθε ευκαιρία επισημαίνουν τους κινδύνους της καθιστικής ζωής. Υποφέρουν από στιφανιαία νόσο, έχουν υπέρταση, ενώ αρκετοί από αυτούς θα νοσήσουν με καρκίνο, αφού η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο για την εμφάνιση αρκετών μορφών του. Η καθιστική ζωή συνδέεται και με την κατάθλιψη, οπότε είναι κρίσιμο να σηκωθούμε από τον καναπέ και να χρησιμοποιήσουμε τους μύες μας. Χρησιμοποιείς τους μύες σου, την καρδιά σου, ή χάνεις αυτή την ικανότητα. Είναι πολύ σημαντικό να ασκούνται οι άνθρωποι. Τι γίνεται όμως με εκείνους που επιβάλλεται να ασκηθούν, αλλά η κατάσταση της υγείας τους το καθιστά αδύνατο? Διεθνείς ομάδες επιστημόνων προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα χάπι που θα ξεγελά κατά κάποιον τρόπο το σώμα μας, ώστε να νομίζει, για παράδειγμα, πως πήγε για τρέξιμο ή ορειβασία. Οι ερευνητές έχουν ακόμη να διανύσουν μεγάλη απόσταση μέχρι να κατακτήσουν το στόχο τους, αλλά ήδη τα πρώτα πειράματα με ουσίες μυϊκής ενδυνάμωσης που γίνονται σε ποντίκια είναι ενθαρρυντικά. Το χάπι που φιλοδοξούν να παρασκευάσουν οι επιστήμονες θα ενισχύει την καύση του λίπους, τη δημιουργία νέων αγκείων, την ανανέωση των κυτάρων και φυσικά τη μυϊκή ενδυνάμωση. Είναι μάσος. Αυτά τα χάπια θα μπορούν να ενδυναμώσουν τους μύες, ξεγελώντας το σώμα μας ώστε να νομίζει πως έχει αθληθεί. Ουσιαστικά η διαδικασία της άσκησης θα παρακάμπτεται. Με τη φαρμακευτική μίμηση της διαδικασίας της άσκησης, οι επιστήμονες εκτιμούν πως θα βελτιωθεί σημαντικά η ζωή ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, καθώς και εκείνων που δυσκολεύονται λόγω τραυματισμού ή κάποιου εγκεφαλικού επεισοδίου να κάνουν την απαραίτητη γυμναστική. Και οι λάτρεις της καθιστικής ζωής, ας μη σπεύσουν να χαρούν, καθώς το σκεύασμα δεν στοχεύει στην υποκατάσταση της γυμναστικής για εκείνους που έχουν κάθε δυνατότητα άθλησης. Είναι στην ανθρώπινη φύση να αναζητεί παρακαμπτηρίους, να ψάχνει τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας, προσπάθειας και χρόνου. Είναι ανθρώπινο, οπότε δουλεύουν πολύ πάνω σε αυτό το project. Μαζί με τις ελπίδες για τη βελτίωση της ζωής ασθενών που δυσκολεύονται εκ των πραγμάτων να αθληθούν, βέβαια, υπάρχει και προβληματισμός για τυχόν αξιοποίηση τέτοιων σκευασμάτων από επαγγελματίες του αθλητισμού σε μια νέα φάση ντόπινγκ. Οι επιστήμονες άλλωστε προεξοφλούν πως αν πετύχουν τον τελικό σκοπό τους, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως οι εταιρείες κοσμετολογίας θα σπεύσουν μαζικά να το κεφαλαιοποιήσουν. Εκείνο πάντως που επισημαίνουν με κάθε ευκαιρία οι ερευνητές είναι πως σε κάθε περίπτωση η αξία της πραγματικής και συστηματικής άσκησης δεν μπορεί να αναπληρωθεί από υποκατάστατα οποιουδήποτε είδους.